Καλησπέρα σας κύριε, κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 20 Ιουλίου του 2015 και είναι η πρώτη έκδοση της τηλεόρασης Ωμέγα και πάλι κοντά σας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Να καλησπερίσουμε όλους, σε όλα τα οδεκάνησα, στη Σάμο, την Ικαρία, σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, σε όσους μας παρακολουθούν μέσω διαδικτύου και να πούμε και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Το 22-41-065-465 είναι το τηλεφωνικό κέντρο της τηλεόρασης Ωμέγα. Το φάξ όπου μπορείτε να μας στέλνετε γραπτά τα μηνύματά σας και τη δισιογραφία. 22-41-062-563 και η ηλεκτρονική διεύθυνση για τα μηνύματά σας, τα email, είναι πρώτη έκδοση papakiomegatv.net. Να πούμε και πάλι τον τρόπο που μπορείτε να μας παρακολουθείτε μέσα από το διαδίκτυο. Είναι αρκετά χρήσιμο νομίζω. Μέσα από τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή λοιπόν, είτε το laptop, είτε το iPad, είτε το κινητό σας τηλέφωνο και εισηγείτε, είτε το tablet, μπορείτε να πληκτρολογήσετε το www.omegatv.net και να μας έχετε ολοζώντανα όλο το 24ωρο, όπου και αν βρίσκεστε, σε κάθε μήκος και πλάτος της γης. Και να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Ηλίας, η Ηλιάνα, η Ηλιάνα επίσης. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν και είναι αρκετοί παντού νομίζω. Και να πάμε κυρίες και κύριοι τώρα να δούμε και την επικαιρότητα πώς καταγράφεται από την εβδομαδιαία εφημερίδα «Η Γνώμη». Στο πρωτοσέλιδό της λοιπόν «Η Γνώμη» γράφει ότι επανήλθε το χαμόγελο και βέβαια όλα αυτά μάλλον χάρη της συμφωνίας. Η υπογραφή λοιπόν της συμφωνίας παρά τα σκληρά μέτρα έδωσε ανάσες και ελπίδες στον ελληνικό λαό που βλέπει πώς μπορεί να γίνουν μεταρρυθμίσεις και η χώρα να μπει σε τροχέα ανάπτυξης αφού όλα τα κόμματα την έχουν αποδεχθεί. Ομαλοποιήθηκαν οι κρατήσεις στον τουρισμό, σε αργούς αλλά και αυξανόμενους ρυθμούς άρχισαν πάλι οι κρατήσεις. Ένας μήνας χωρίς ανάσα για την κυβέρνηση, η ενασχηματισμένη κυβέρνηση πρέπει να τρέξει μέχρι τις 20 Αυγούστου για να ολοκληρωθούν ομαλά οι διαπραγματεύσεις. Γιώργος Αλκηδαίος, ξεπερνούμε τον εαυτό μας, ο έπαρχος Κο περιγράφει τις συνθήκες που επικρατούν στο επαρχείο και τη μεγάλη προσπάθεια της Περιφερειακής Αρχής. Τρεις βουλευτές, τρίτο μνημόνιο. Οι βουλευτές Δημήτρης Γάκης, Μάνος Κόνσολας και Δημήτρης Κρεμαστινός απαντούν σε ερωτήσεις για το τρίτο μνημόνιο και την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών φόρου προστιθέμενης αξίας. Θα εκτελεστούν όλα τα έργα, τρέχουν οι τεχνικές υπηρεσίες για να προλάβουν τα έργα του τεχνικού προγράμματος όσον αφορά το Δήμο της Ρόδοθα. Τώρα, το λιμενικό ταμείο αλλάζει όψη για Καντιά, πάρθηκαν οι αποφάσεις και ξεκινούν άμεσα οι εργασίες. Άντε, επιτέλους να δούμε και το κτίριο και διαμορφωμένο το χώρο. Να δούμε και το ένθετο της εφημερίδας «Η Γνώμη», τη «Γνώμη Sports» λοιπόν. Αποφασίζουν τα σωματεία. Σήμερα στις 7 το απόγευμα συνεδριάζει το ΔΣ της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου για να ασχοληθεί με τις αποφάσεις και τις προτάσεις των ομάδων. Σαλπάρι το Ρόδος Καπ. Ανοίγουν πανιά από την ΚΟ σήμερα και θα ολοκληρωθεί ο πλούς στο νοτιοανατολικό Αιγαίο την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Εντελώς διαφορετικό κολοσσό σχεδιάζει για φέτος ο coach Άρης Λυκογιάννης. Τέσσερις οι παίκτες που μένουν όσον αφορά το μπάσκετ. Τώρα στον Ιάλισσο. Ο ερχομός του Πέτρου Μίχου βάζει την τελική ευθεία τα μεταγραφικά στον Ιάλισσο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Να μην το ξεχνάμε και αυτό. Τρίτη εθνική σήμερα από αυτή την περίοδο ο Ιάλισσος. Ο προπονητής του Διαγόρα Μιχάλης Τσιβρινής μιλάει για τον καινούριο Διαγόρα και τους στόχους του. Και στη Ρόδο όλα θα πάνε καλά μέχρι στιγμής που ψάχνει έμπειρο center for για να κλείσει. Μάλιστα, θα έχουμε καλούς αγώνες όπως φαίνεται. Φτιάχνονται οι ομάδες, φτιάχνουν τα ρόστερ όπως λένε και οι αθλητικογράφοι. Αυτά λοιπόν και από τα αθλητικά, το ένθετο της αθλητικής εφημερίδας «Η Γνώμη» για την Δευτέρα 20 Ιουλίου που έχουμε σήμερα. Και να πάμε κυρίες και κύριοι στην επικαιρότητα που τα capital controls συνεχίζονται στις τράπεζες, άνοιξαν οι τράπεζες. Δεν μπορείτε να κάνετε ανάληψη περισσότερα από 60 ευρώ την ημέρα. Πηγαίνοντας και στο ταμείο φυσικά, άνοιξαν όμως και οι θηρίδες και βέβαια έχουν δώσει και τράπεζες και αριθμό που μπορείτε να επικοινωνείτε να δείτε πώς θα πάτε. Κάποιοι θα τηρήσουν τη σειρά όπως είναι που να περιμένετε στην ουρά δηλαδή. Όμως μπορείτε να πάρετε και μαζεμένα τα χρήματα που αντιστοιχούν ανά εβδομάδα φυσικά, τα εξιντάρια που λέμε, μέχρι την Παρασκευή, πόσα εξιντάρια είναι, 5, 6, 30, 320 και 420 ευρώ το εβδομαδίο, όπως είναι λόγια. Αν όμως δεν πάτε αυτή την εβδομάδα, σημαίνει την ερχόμενη εβδομάδα πάλι θα πάτε από το αρχικό, από τα 60 ευρώ. Τα χάνετε επί της ουσίας. Όλα αυτά βέβαια
αν έχετε χρήματα στο ταμιευτήριο ή στην κάρτα σας, έτσι να εξηγούμαστε, δεν σας τα δίνουν χαριστικά, για όσους έχουν είναι αυτά. Λοιπόν, τι έγινε όμως σήμερα, κυρίες και κύριοι, έχουμε και νέες διαδικασίες και ασφαλώς όσοι θα πήγατε να ψωνίσετε τα γνωστά προϊόντα που παίρνετε από το σούπερ μάρκετ, για όσους τέλειωσαν το Σαββατοκύριακο ή αν πήγατε και στην Κρεοπόλη της γειτονιάς σας ή κάπου αλλού, θα είδατε τις διαφορές. Εδώ βέβαια να πούμε ότι στο Σαββατοκύριακο παραμένει ο μειωμένος συντελεστής κατά 30%, όμως αυτά που ήταν σε άλλους συντελεστές σήμερα είναι στο 23%. Και βέβαια και τα τσίπς, ακόμα τα πατατάκια, το απλό απλό κυρίες και κύριοι, φαίνεται είναι των πλουσίων έδεσμα, των πλουσίων έτσι για να περνούν την ώρα τους, γι' αυτό και σε αυτά έγιναν οι σχετικές αυξήσεις. Προσπαθούν βέβαια οι έμποροι και πολλές επιχειρήσεις να λένε ότι θα πνίξουν το ΦΠΑ, θα το κρατήσουν ως πότε όμως. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένα αλαλούμ γενικά στην αγορά. Και βέβαια είχαμε και χθες, ήταν μία από τις καθορισμένες Κυριακές του χρόνου, η 19η Ιουλίου, που θα ήταν ανοιχτά τα καταστήματα. Άνοιξαν οι επιχειρήσεις μετά τις 10 το πρωί και έκλεισαν βέβαια το απόγευμα, νωρίς κατά τις 7. Όμως τι τζίρο έκαναν, πήγε ο κόσμος, ήταν στις παραλίες ή δεν είχε λεφτά για να πάει. Είναι και αυτό το ζητούμενο, γιατί για να πας να ψωνίσεις θέλει και χρήματα. Και παρόλο τότε, κυρίες και κύριοι, ήταν περίοδος εκπτώσεων, δυστυχώς άνθρακες ο θησαυρός. Αυτά, λέει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Ρόδου, δεν είναι καθόλου αισιόδοξος και δεν με ψημυρεί ο Νίκος Ομπόνης. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι, αφού είναι αλήθεια ότι, όπως λέγεται, από τη Βόρεια Ελλάδα τουλάχιστον, γιατί από εδώ δεν νομίζω να μπορεί κάποιος να το κάνει και να το διανοηθεί, απέχουμε πάρα πολύ. Περίπου στις 60.000 επιχειρήσεις έδειξαν άμεσο ενδιαφέρον για μεταστέγασή τους, μεταφορά των επιχειρήσεών τους στη Βουλγαρία, όπου εκεί η φορολογία είναι διαφορετική, κυρίες και κύριοι. Στα Δωδεκάνησα δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή κάτι αντίστοιχο. Περισσότερες επιχειρήσεις που έχουν πάει στη Βουλγαρία είναι επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος, που βρίσκεται, που συνορεύουν κιόλας, είναι κοντά τα βουλγαρικά σύνορα και έχουν μεταφέρει τις έντρες τους σε βουλγαρικές πόλεις ώστε να έχουν χαμηλότερη φορολογία κατ' επέκταση να μπορούν να λειτουργήσουν, διότι το πλαίσιο στο οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά είναι αποτρεπτικό για τις επιχειρήσεις για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Νομίζετε ότι οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή βγάζουν κέρδη? Αυτή τη στιγμή το 90% των επιχειρήσεων είναι ζημιογόνες. Γιατί μένουνε? Γιατί προσπαθούν να αντέξουν ένα, δύο, τρία χρόνια και κάποια στιγμή να αρχίσουν να βγάζουν κέρδη. Αυτή τη στιγμή όμως το πρόβλημα είναι μεγάλο. Ο πρόεδρος, ο Βασίλης ο Κορκίδης, ο οποίος είναι πολύ καταρτισμένος και γνωρίζει πάρα πολλά πράγματα, εχθές είπε κάτι το οποίο είναι πραγματικότητα. 60.000 επιχειρήσεις, δεν έγινε τώρα αυτό, έχει γίνει σταδιακά. Έχουν πάει στη Βουλγαρία, έχουν ανοίξει εκεί λογαριασμούς, γιατί μια επιχείρηση για να μπορέσει να λειτουργήσει χρειάζεται τραπεζικό λογαριασμό. Και αυτό συμβαίνει διότι το περιβάλλον στην Ελλάδα είναι αποτρεπτικό στο να υπάρχει επιχειρήν. Και ακόμα περισσότερο σήμερα με την σημερινή κυβέρνηση, η οποία αντιμετωπίζει το επιχειρήν σαν κάτι, ξέρω, κακό, αρρώστια, δεν μπορώ να το καταλάβω. Άρα περιμένουμε και λουκέτα από εδώ και πέρα. Σαφώς θα υπάρχουν λουκέτα, διότι από τις προβλέψεις που έχουμε και όχι μόνο οι δικές μας, αλλά και του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ύφεση θα πάει κοντά στο 4%. Ενώ είχαμε το 2014 ανάπτυξη 0,8%. Αυτό σημαίνει ότι θα οδηγήσει, διότι η ύφεση είναι συνυφασμένη με την ανεργία, θα οδηγήσει σε πάρα πολλές απολύσεις, δυστυχώς, στον ιδιωτικό τομέα. Είναι κάτι που δεν το θέλει κανένας, διότι οι απολύσεις οδηγούν σε μείωση του τζίρου, όταν ο άλλος δεν έχει δουλειά, θα προχωρήσει σε κάποιες αγορές. Όλα αυτά θα οδηγήσουν σίγουρα σε λουκέτα. Δεν μπορούν να αντέξουν οι επιχειρήσεις. Είμαστε στον έκτο χρόνο μέσα σε ύφεση. Εκτός αν εξαιρέσουμε το 2014 που κάποιες επιχειρήσεις είχαν μία αύξηση των πωλήσεών τους, διότι είχαμε ανάπτυξη. Δεν μπορούν να αντέξουν αυτή την κατάσταση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Με τους μειωμένους συντελέστες.
Τι γίνεται, γιατί και εδώ υπάρχει ένα μπέρδεμα. Ποια νησιά πού. Ναι, δεν είναι ξεκαθαρισμένο ακόμα αυτό. Ενδέχεται να είμαστε τον Αύγουστο, τον πρώτη δεκάτου στα νησιά που θα ακυρωθεί ή ενδέχεται να είμαστε και τον 1η Ιουνίου. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξεκαθαριστεί. Εμείς θα πιέσουμε να μην είμαστε στο πακέτο αυτό που θα είναι τώρα στο τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου και θα κοιτάξουμε να ενημερώσουμε και τους Ευρωπαίους, διότι προφανώς οι συντελεστές χαθήκανε από τη σημερινή κυβέρνηση, είναι ξεκάθαρο πια σε όλους ποιος επιδίωξε και δεν είναι τόσο από την κυβέρνηση όσο μέσα από το Υπουργείο Οικονομικών. Οι κύκλοι των Υπουργείων Οικονομικών όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούν να καταργήσουν την έκπτωση των συντελεστών ΦΠΑ. Οπότε θα προσπαθήσουμε, έχοντας το χρόνο τώρα, να ενημερώσουμε και τους Ευρωπαίους, την Τρόικα δηλαδή, τι σημαίνει για τα νησιά και ακόμα περισσότερο αν μπορούμε να δώσουμε κάτι σε αντιστάθμισμα ό,τι υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, από τις επιχειρήσεις. Οι εκπτώσεις ξεκινήσανε την προηγούμενη Δευτέρα. Είναι καλές οι εκπτώσεις. Τα καταστήματα έχουν προχωρήσει σε μεγάλες προσφορές. Το θέμα είναι ότι, και είναι λογικό, οι καταναλωτές δεν μπορούν να προχωρήσουν σε αγορές λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα μας. Ακόμα οι τράπεζες, παρότι ανοίξανε και λειτουργούν σήμερα, παραμένουν οι περιορισμοί στις αναλήψεις των κεφαλαίων. Όλο αυτό δημιουργεί μια αναστάτωση στον κόσμο και περιορίζει τις καταναλωτικές του ανάγκες. Η Κυριακή που ανοίξαν τα καταστήματα ήταν μια Κυριακή αναμενόμενη για μας. Δεν είχε δουλειά η αγορά. Όσον αφορά τις υπόλοιπες Κυριακές που ενδέχεται να ανοίξουν τα καταστήματα, είμαστε αντίθετοι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι σε αυτό. Ο λόγος που είμαστε αντίθετοι είναι ότι δεν περιμένουμε να υπάρχει κάποια κίνηση στην αγορά, οπότε να έχουμε κάποιες πωλήσεις. Απ' την άλλη, δημιουργείται πρόβλημα στο προσωπικό. Είναι μια μέρα την οποία ο εργαζόμενος πρέπει να ξεκουραστεί. Το να εργάζεται και τις Κυριακές δεν είναι ότι καλύτερο. Εμείς σεβόμαστε τους εργαζόμενούς μας και θα προσπαθήσουμε, χωρίς να κάνουμε κάποιες ακρότητες, γιατί η αγορά θα ρυθμιστεί μόνη της. Όταν τα καταστήματα ανοίγουν και βλέπουν ότι δεν έχουν πωλήσεις, κάποια στιγμή δεν θα ανοίξουν. Οπότε δεν είναι κάτι που μας φοβίζει. Καλώς να έρθει και αυτό το μέτρο, θα ρυθμιστεί η αγορά. Όσον αφορά το ΦΠΑ, στα τρόφιμα εκεί είναι ένα λαλούμ. Πραγματικά χρειάζεται να έχει ο καθένας έναν άνθρωπο ο οποίος να το εξηγεί και να διαβάζει το τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει στο ΦΠΑ του. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά για ποιο λόγο γίνονται αυτά τα πράγματα και δεν είναι θέμα των Τροϊκανών, είναι θέμα καθαρά του Υπουργείου. Θα πρέπει όλα να είναι απλοποιημένα και να μην δημιουργούν στον κόσμο τέτοια αναστάτωση και στις επιχειρήσεις τέτοια αναστάτωση. Θα έπρεπε ο καταναλωτής να ξέρει από πρώτη στιγμή τι είναι αυτό που πάει να αγοράσει, τι επιβάρυνση έχει, ποιο είναι το ΦΠΑ του, ρε παιδί μου. Δεν είναι δυνατόν τώρα για το χοιρινό ή το μοσχαρίσιο να υπάρχει διαφορετικό ΦΠΑ. Έπρεπε όλα αυτά να είναι ένα. Είτε αν έχει πιπεριά μέσα το σουβλάκι που θα φτιάξουμε. Αυτά είναι πράγματα τα οποία μας γυρνάνε χρόνια πίσω, είναι αναχρονιστικά. Πρέπει κάποια στιγμή στην Ελλάδα να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες, να απλοποιήσουμε τα πάντα, να είναι απλά, να είναι εύκολα στον κόσμο. Δεν είναι δυνατόν να χρειάζεται κάποιος μάστερ για να μπορέσει να αναλύσει το αυτονόητο. Ήρθε κάποια επίκληση που να αποσαφηλίζει που αλλάζει ο ΦΠΑ. Έχουν έρθει εγκύκλοι, αλλά όλες θέλουν ερμηνεία. Διότι είναι τόσο πολύπλοκα τα πράγματα που χρειάζονται και ερμηνεία. Οπότε περιμένουμε τις νεότερες.
Και μην νομίζετε, κύριε Σιγήρη, ότι πάνε καλύτερα τα πράγματα και στα τρόφιμα. Τα είπε ο κύριος Μπόνης. Βέβαια, να πάμε να δούμε τον κύριο Ψηλάκη, είναι ο πρόεδρος των κρεοπορών, για να δείτε τι αλλαλούμ υπάρχει στα κρέατα. Σε ό,τι αφορά τη Λιανική, ναι. Στη Λιανική, ναι, υπήρχε μια μείωση της κατανάλωσης, γιατί τα 50 ευρώ ψώνια έγιναν 15-20. Αλλά μας κρατάνε τα μαγαζιά λόγω του τουρισμού, γιατί σχεδόν όλοι οι συνάδελφοι τροφοδοτάμε μαγαζιά εστίασης και έτσι υπάρχει μια κίνηση, μια καλή κίνηση. Και λόγω τουρισμού δηλαδή περισσότερο. Από σήμερα ισχύουν. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι οι μειωμένοι συντελεστές μένουν εδώ στην περιοχή τη δικιά μας σε ό,τι αφορά το 30% σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή έχουμε το 9% και έχουμε και το 16%. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα βοδινά, τα βοηδή, είναι ό,τι έχει σχέση με τα βοδινά είναι στο 16%. Τα υπόλοιπα αμνοερήφια, πουλερικά και τα χοιρινά μένουν στο 9%. Το άλλο που εδώ είναι το παράλογο είναι ότι τα παρασκευάσματα αυτά που φτιάχνουμε εμείς πηγαίνουν στο 16%. Δηλαδή να σας δώσω να καταλάβετε, δηλαδή θεωρούν παρασκεύασμα και τον κύμα ακόμα. Το χοιρινό το κύμα, δηλαδή με το ίδιο κομμάτι ένας πελάτης μπορεί να το πάρει το μισό σε κρέας και το άλλο μισό σε κύμα και αλλάζει ο συντελεστής. Ακόμα και στο χοιρινό. Ακόμα και στο χοιρινό ή στο κοτόπουλο. Ή και στο κοτόπουλο ακόμα. Δηλαδή αν γίνει επεξεργασία του κρέατος, θεωρούν ότι ο κύμας είναι επεξεργασία, πηγαίνει στο 16%. Ίδιες τιμές ισχύουν και για τα εισαγόμενα και για τα ντόπια. Και για τα εισαγόμενα και για τα ντόπια. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω και το πιστεύω αυτό, ότι περισσότερο θα δημιουργήσουν περισσότερους φοροφυγάδες παρά κάτι θα κάνουν με αυτό. Και το λέω αυτό διότι κανένας αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μιλάνε τώρα ότι αν ένας κυμάς ανάμειχτος είναι περισσότερο από μοσχαρίσιο κρέας και λιγότερο από χοιρινό, χτυπιέται στο 16%. Κανένας δεν θα το χτυπάει στο 16%, στο 9% θα το χτυπάει, θα λέει ότι είναι. Δηλαδή, θα θέλει μετά ολόκληρη διαδικασία να πάει στο χημείο του κράτους, να ελεγχθεί. Αν είναι. Κοιτάξτε, από ό,τι έχω μιλήσει και με συναδέλφους μαζί, νομίζω ότι θα κρατηθούν στα επίπεδα τα σημερινά οι τιμές. Το μόνο που θα ανατιμηθεί, έτσι πιστεύω εγώ, θα είναι το μοσχάρι. Θα είναι δηλαδή τα βοηδή, ό,τι έχει σχέση με το βοδινό. Εδώ θέλω να πω ότι πάλι επιτίδη ορισμένοι, και όταν λέω επιτίδη εννοώ, δεν εννοώ τους συναδέλφους μου, εννοώ μεγάλα καταστήματα αλυσίδες, οι οποίοι θα κοιτάξουν να προμηθεύονται από εδώ και στο εξής με κρέατα κατώτατης ποιότητας. Υπάρχουν σε ανατολικές χώρες, σε πρώην ανατολικές χώρες που προμηθεύονται ακόμα και τώρα, που οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές. Και αλλά θα πουλούν στο. Ναι, θα πουλάνε στο αυτό. Εγώ το πιστεύω αυτό, ότι έτσι θα γίνει. Στο τέλος. Και βλέπετε, κύριε Σιγήρη, το αλαλούμ και το παράλογο, βέβαια, γιατί μπορεί να πάρεις το κρέας σαν κρέας, αλλά όταν το πεις το θέλος σε κοιμά, εκεί πληρώνεις περισσότερο φόρο προς υθέμενης αξίας. Δεν ξέρω βέβαια ποια παρανομία θα ισχύσει, αλλά όπως μας ενημερώνουν, έμποροι από την Κάλυμνο, από τον Εμπορικό Σύλλογο δηλαδή, μας έστειλαν μία ανοιχτή επιστολή, όπου εκεί υπάρχει έντονη διαμαρτυρία για το παρεμπόριο, κύριε Σιγήρη. Και σαφώς βέβαια πρέπει να υπάρχουν και εκεί ελεγκτικοί μηχανισμοί που μπορούν να κάνουν κάτι. Όμως φαίνεται ότι δεν λειτουργούν ή δεν έχουν την ανάλογη δύναμη. Τι να πω. Γιατί το παρεμπόριο, κυρίες και κύριοι, το πλανώδη εμπόριο, το παράνομο γενικά εμπόριο, είναι αυτό που κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά στην αγορά. Και μέχρι τώρα τίποτα δεν ακούσαμε γι' αυτό. Όπου υπάρχει ταμπέλα, όπου η επιχείρηση είναι νόμιμη δηλαδή, εκείνη τη βαράμε στο κεφάλι. Από εκεί θα πάρουμε ό,τι είναι να πάρουμε. Και δεν νομίζω
να έχει το κράτος να πάρει κι άλλα, γιατί δεν υπάρχουν, κυρίες και κύριοι. Και όπως είπε ο κύριος Μπόνης, είναι πάρα πολλοί που θέλουν να συνταξιοδοτηθούν, δεν μπορούν όμως, γιατί χρωστούν πάρα πολύ στα ασφαλιστικά ταμεία και στην εφορία και έτσι δεν μπορούν να κάνουν και τα χαρτιά τους για τη σύνταξη. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, αλλά και ποιος μπορεί να μας δώσει την απάντηση? Ίσως την απάντηση θα την πάρουμε μόνο προεκλογικά, κυρίες και κύριοι, γιατί θα πάμε σε εκλογές. Δεν είναι κάτι το ευχάριστο. Η κυβέρνηση δεν έχει κλείσει ούτε ένα χρόνο καν, όμως είμαστε σε μια συμφωνία πολύ πιο σκληρή από τις άλλες, ένα μνημόνιο. Ήρθαν και οι Τροϊκανοί, έπιασαν δουλειά. Μέχρι τώρα δεν τους είχαμε βέβαια, έχουμε να τους δούμε 1,5 χρόνο περίπου στην πατρίδα μας. Όμως φαίνεται ότι τα πράγματα δεν θα είναι τόσο καλά και ποτέ δεν έχει πάψει να αιωρείται πάνω από τα κεφάλια μας, γιατί έτσι είναι. Και η έξοδος από την Ευρώπη, το Brexit το γνωστό, αλλά και να πάμε σε ένα εθνικό νόμισμα. Ποτέ δεν μας το αποκλείουν οι Ευρωπαίοι. Ακόμα δεν έχουν καθησυχάσει και δεν νομίζω να καθησυχάσουν. Ακόμη λένε όταν πάμε σε εκλογές, πάει να ισχύει το πρόγραμμα. Άρα, τι συζητάμε τόσο καιρό? Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε σε διαφημίσεις, θα επανέλθουμε και νομίζω ότι η συζήτηση που θα ακολουθήσει με τον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο, τον Στέφανο Κυριαζή, έχει ενδιαφέρον, όχι μόνο για το πράσινο της πόλης που θα συζητήσουμε και τις προσπάθειες που γίνονται τόσο καιρό από τότε που ανέλαβε αλήθεια ο Στέφανος ο Κυριαζής, όμως είναι και άλλα θέματα εκεί σε κύριοι που έχουν να κάνουν και με την πολιτική. Θα τα δούμε όμως στη συνέχεια αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Καλησπέρα και πάλι κύριε Σιγήρη. Είναι η πρώτη έκδοση της τηλεόρασης Ωμέγα και να καλησπέρισω και τον φιλοξενούμενο, τον Στέφανο τον Κυριαζή, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο του Δήμου της Ρόδου με αρμοδιότητες στο πράσινο. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Κυριαζή. Και είναι αλήθεια ότι οι ανάγκες είναι πάρα πολλές, κύριε Σιγήρη. Τα λέγαμε από την αρχή που ανέλαβε αυτή η δημοτική αρχή, γιατί τώρα ακόμη κοντεύει να κλείσει χρόνο επίσημα. Όμως ανεπίσημα δεν κλείνει, γιατί είχαμε και την περίπτωση της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση των εκλογών. Όλα αυτά βέβαια καθυστέρησαν να δοθούν και αρμοδιότητες από το Δήμο και έτσι να πιάσουν δουλειά όλοι. Βέβαια σε μια περίοδο, κύριε Κυριαζή, που είναι αρκετά δύσκολη, κακά τα ψέματα, γιατί έμενε από το 2008-2009 συζητούσαμε για μια κρίση, όμως φαίνεται ότι πέρασαν 5-6 χρόνια. Τώρα τα πράγματα όμως είναι δυσκολότερα. Και βέβαια εσείς το μπαίνει στο πετσί σας, το αν καταλαβαίνετε περισσότερο θα έλεγα, και ως ελεύθερος επαγγελματίας πλέον της δουλειάς που έχετε με το Δήμο και απασχολείστε και πολλές ώρες όσον αφορά την περιποίηση του νησιού, όχι της πόλης μόνο, του νησιού ολόκληρου με το πράσινο. Ας ξεκινήσουμε λίγο καταρχήν για την ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει αναβληθεί. Επιτέλους θα συνεδριάσει. Επιτέλους θα συνεδριάσει, ναι. Είχε αναβληθεί το τελευταίο Δημοτικό Συμβουλίο και υπάρχουν πάρα πολλά θέματα και πάρα πολύ σημαντικά. Και θα ήθελα έτσι να γνωρίζει ο κόσμος για τις προσπάθειες που κάνουμε μεσής τις δυσκολίες που περνάμε, να περνάμε και σημαντικά θέματα όπως είναι το Master Plan στην εφαρμογή προγράμματος διαλογής στην πηγή. Είναι πολύ σοβαρό. Μιλάμε τώρα χείρημα για την αντασταρέα απόβλητα της διαλογής. Βεβαίως. Είναι μεγάλη υπόθεση και μεγάλη οικονομία. Της Δημοτικής Αστυνομίας που θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο αν θα συσταθεί ή όχι, και ποιες αρμοδιότητες θα έχει. Παράσταση, μισθώσεων δημοτικών καταστημάτων. Ένα σοβαρό ζήτημα. Και πάρα πολλά άλλα που στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν 70 θέματα, οπότε καταλαβαίνετε. Παραφορτωμένοι, θα έλεγα, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε βέβαια. Αυτό θα το δούμε την Πέμπτη το βράδυ, κύριε Μυστηλόγου. Παρά τα αυτά, ζούμε σε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη και εδώ θα έπρεπε έτσι να εστιάσουμε σε ιδιωτικό επίπεδο. Γιατί θα σας δώσω λίγο το μέγεθος της κατάστασης αυτής της στιγμής. Η χώρα μας αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να εισάγει και να πληρώσει εκτός της χώρας μας χρήματα για να μπορέσουμε να έρθουν είτε οι πρώτες ύλες, είτε
ούτε 50 ανάγκες, ευρώ δεν μπορείς να στείλεις. Είτε ανάγκες, ούτε 50 ευρώ δεν μπορείς λοιπόν, να έχεις. Για να μπορέσει να γίνει αυτό, έτσι, μετά από την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, υπάρχει μια επιτροπή που αυτή η επιτροπή θα εξετάζει όλες τις εισαγωγές και τα χρήματα που θα πηγαίνουν στο εξωτερικό για να μπορέσει να πάρουμε για ποιο λόγο, την βίδα, το λέω έτσι απλά, την βίδα που μας λείπει στην χώρα μας. Θα πει ότι δεν είναι απαραίτητη η βίδα και δεν θα τη φέρουμε τη βίδα. Αυτό για να γίνει, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει, χρειάζεται και χρόνο, άρα σημαίνει ότι δεν θα μπορέσει να πληρωθούν πράγματα για να έχουμε τις πρώτες ύλες στην περιοχή μας. Και τι συνεπάγεται, το μεγάλο πρόβλημα που θα περιέρθει το επόμενο διάστημα είναι ότι πάρα πολλές επιχειρήσεις για να μπορέσουν να, για να αντέξουν θα πρέπει να κάνουν, να ανοίξουν λογαριασμούς στο εξωτερικό για να μπορέσουν να διευκολυθούν οι συναλλαγές τους. Αυτό θα είναι η μεγαλύτερη ήττα της χώρας μας πανελληνίως. Δηλαδή τώρα λέγαμε να μείνει λογαριασμός στο εξωτερικό και τώρα αναγκάζει. Σε αναγκάζει το ίδιο το κράτος. Και μιλάμε για μικρούς λογαριασμούς. Εδώ έχει επιχειρήσεις που ξέρω, δηλαδή και για 500 και για 1000 ευρώ που φέρνουν κάτι ψηλό πράγμα, να χρειαστούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Πραγματικά όντως σε αναγκάζει το ίδιο το κράτος να, όχι να βγάλεις χρήματα έξω, αλλά να μπορέσει να κάνει συναλλαγές με το εξωτερικό για να μπορέσει να εισάγεις πράγματα για να δουλέψει η κοινωνία. Που είναι απαραίτητο. Αν παράγεις εδώ, συμφωνώ να πάρω το ελληνικό. Δεν διαφωνεί κανείς και να στηρίξουμε την ελληνική. Μα και να παράγεις χρειάζεται τις πρώτες ύλες. Αλλά δεν θα χρειαστείς πρώτες ύλες. Σαφώς. Ό,τι και να παράγει. Άρα νομίζω ότι οι δουλειές του ποδαριού ταιριάζει. Αυτό συνεπάγεται ότι και ο Δήμος αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη χρονική περίοδο, υπάρχει το εξής μεγάλο ζήτημα. Ότι όλες οι επιχειρήσεις, για να μπορέσουν να έχουν τη ρευστότητα, δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν πλέον το Δήμο. Ο Δήμος μετρητά για να μπορέσει να πληρώσει, δεν μπορεί. Νομικά δεν μπορεί, πρέπει να υπάρχουν και διαδικασίες. Και σε αναστολή και όλο το πρόγραμμα που είχε κάνει για να εισπράξει χρήματα, να κάνει δείξει. Άρα και οι ιδιώτες έχουν σταματήσει την τροφοδοσία του Δήμου με πολλά σημεία, με πολλά και πράγματα. Και αυτοί που έχουν τα ενίκια δεν θα τα δώσουν, λογικό είναι, λέει ανέχεια τώρα. Όλο αυτό, οι δυσκολίες που περνάει και σε ιδιωτικό τομέα και σε δημόσιο τομέα, καθορίζει πάρα πολύ δύσκολη την λειτουργία του Δήμου. Πάρα πολύ δύσκολη. Κατά τη γνώμη σας, πού το οριοθετείτε αυτό, αν αλλάξει κάτι, δηλαδή να ανασάνει, να αλλάξει λίγο κατά τη βλέπετε. Καταρχήν, αυτό που θα πρέπει να γίνει σήμερα και όσο περνάει ο καιρός καθυστερεί, να ομαλοποιηθεί η κατάσταση των τραπεζών. Είναι το πρώτο και τελευταίο πράγμα που πρέπει να ολοκληρωθεί. Η αποκατάσταση της λειτουργίας των τραπεζών. Αυτό θα αρχίσει σιγά-σιγά. Αυτό σημαίνει όμως να έχει χρήματα. Δεν είναι μόνο και οι τράπεζες να ανοίξουν κανονικά, που άνοιξαν, αλλά είναι ακόμα μέχρι να συνεχίσει. Δηλαδή, πάλι τα 60 ευρώ την ημέρα δικαιούς, απλά μπορεί να συνεχίσει στο τέλος της εβδομάδας. Όταν λέμε να υπάρχει να αποκαταστηθεί η δυσλειτουργία, να αποκατασταθεί, δηλαδή η δυσπιστία που υπάρχει στο ίδιο μας το κράτος αυτή τη στιγμή, είναι πρώτα να έρθουν χρήματα από τους πιστωτές και συγκεκριμένα από το ΕΛΑ που πρέπει να προχωρήσει η δανειακή σύμβαση και να υπάρχει η συμφωνία με την κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα χρειάζεται και ένα βάθος χρόνου για να μπορέσει να ξαναεπανέλθει η δυσπιστία στην χώρα μας και κυρίως σε όλες τις επιχειρήσεις και κατ' επέκταση και στον ιδιωτικό τομέα και στον δημόσιο τομέα. Παίρνουμε λεφτά για να δώσουμε τα δανεικά. Δηλαδή, σήμερα πήραμε χρήματα, πήραμε 7 δισεκατομμύρια περίπου ευρώ για να δώσουμε μία δόση που είχαμε σε αυτές τις δόσεις των χρημάτων του Δημοτού και κάτι άλλο επίσης. Άρα, δεν έμεινε χρήμα για το κράτος να πούμε ότι θα δοθεί κάπου για την ανάπτυξη ώστε να πάρουν τράπεζες και να γίνει κάτι. Αυτά όμως, κύριε Μυστηλόγλου. Και πάλι έχουμε και άλλη δόση τον Αύγουστο, τον άλλο μήνα. Αυτά όμως, κύριε Μυστηλόγλου, αποκαθιστάν την αξιοπιστία της χώρας μας. Και σιγά σιγά, γι' αυτό θα καταλάβετε σε βάθος χρόνου, πόσο κακό μας έκανε αυτό το δημοψήφισμα. Σε βάθος χρόνου αυτό θα το αντιληφθούμε και θα το καταλάβουμε. Ναι, γιατί μήπως τώρα δεν το νιώσαμε. Αλλά το θέμα το νιώθουμε, θα έχει, δεν απλά τώρα. Θα καταλάβουμε στην πορεία πόσο κακό μας έκανε αυτό το δημοψήφισμα. Εν τέλει, λέω, γιατί πρέπει να έρθουμε και στα δικά μας λιγάκι. Ναι, ναι. Κύριε Μυστηλόγλου, μετά από πολλές προσπάθειες και σχεδόν κοντεύουμε να κλείσουμε λίγο χρόνο όσο αφορά για την Δημοτική Αρχή, στην ευθύνη που έχω για την
πάρκα, ναι. Η υπηρεσία για τα πάρκα και για τις αποκαταστάσεις και τα κλαδέματα και όλα αυτά. Γενικά ό,τι έχει σχέση με το περιβάλλον. Έχουμε κάνει έτσι αρκετά πράγματα και πραγματικά θα ήθελα έτσι να ευχαριστήσω και την ίδια την υπηρεσία, γιατί δείξαν τον ζήλο και την προσπάθεια που χρειάζεται σε αυτή την υπηρεσία. Δεν θα μακρηγορήσω, θα πω το εξής, ότι σήμερα, μια που είχα κάνει και την ανακοίνωση σήμερα, είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο αρκετά πάρκα, όπως είναι της Δημοκρατίας, το Πολεμικού, το πάρκο του Βύρωνα, το πάρκο του Παπάγου. Τα πάρκα της Πόνης Αυγούστου απλά δεν είναι στην κατάσταση που ήταν πριν. Ναι, είναι σαφώς. Περιποιημένα, δηλαδή ο επισκέπτης τουλάχιστον έχει να δει τα πάρκα. Θα σας δώσω και μία είδηση σήμερα ότι ενώ έχουμε καθαρίσει το ήχος και βόζ, γίνεται μια προσπάθεια για να γίνουν κάποιες εκδηλώσεις μέσα στον Αύγουστο, που στις αρχές του καλοκαιριού το είχαμε ξεγράψει το ήχος και φως. Ναι, βέβαια. Παρεπιπτόντως όμως έχουν γίνει προσπάθειες. Είχαμε και παρέμβαση βέβαια και από μια ομάδα ιδιωτών. Αυτό έγινε, ναι, σεζόν, τότε, είχε γίνει, αλλά όλη η μεγάλη τώρα δουλειά έγινε. Μεγάλη δουλειά τώρα, ναι. Μια μεγάλη επέμβαση. Το Ροδίνι έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις και αφήνω το τέλος την Ροδιακή Έπαυλη. Η Ροδιακή Έπαυλη που έχει γίνει μίληση της Έρηδος τελευταία με τις ανακοινώσεις και με την κατάσταση που έχει επικρατήσει εκεί όσο αφορά για το ιδιοκτησιακό. Κύριε Μυστηλόγλου, είναι ένα πάρκο που ανήκει στον λαό, το έχω πει πολλές φορές. Είναι ένα πάρκο που ο πολίτης έχει την ανάγκη λόγω σε κεντρικό σημείο που βρίσκεται. Στην καρδιά της πόλης, 20-25. Πραγματικά. Με λυπεί το γεγονός ότι ενώ βλέποντας το πάρκο στο σχέδιο πώς ήταν, έλεγα θα έχουμε μία όραση σε μερικά χρόνια εκεί πέρα μέσα. Παρεμπιπτόντως όμως απεντάχτηκε, το γνωρίζουμε όλοι. Σε αυτό υπάρχουν ευθύνες. Και εδώ από την τηλεόραση σας θα πρέπει να απευθυνθούν. Ναι, υπάρχουν ευθύνες. Δεν είναι σημερινό το θέμα. Υπάρχουν ευθύνες. Είναι πολύ παλιό. Όταν κάποιοι έπρεπε να φροντίσουν ήδη να είναι σαφώς. Και όταν, ήταν εύκολο. Και όταν προεκλογικά, λες τα εύκολα λόγια ότι αυτό με το που γίνουμε κυβέρνηση είναι από τα πρώτα μας παρεμβάσεις που θα κάνουμε. Κύριε Κυριακή, εδώ μιλάμε για δύο υπογραφές υπουργών. Είναι δύο συναρμόδια υπουργεία. Να υπογράψουν δύο υπουργοί. Λοιπόν, είναι πολύ απλό. Δηλαδή, παίρνεις το έγγραφο και πας στον τάδε υπουργό, εάν δεν τρέχει και λες, βάλε μια υπογραφή εδώ, πατάς πόδι και πας και στον άλλο υπουργό, η κοινοβουλευτική εννοώ. Και υπογράφει και τελειώνει η ιστορία. Δηλαδή, δεν έγινε αυτό το πράγμα να μην. Δεν έγινε παρά τις εγγυήσεις που είχαμε και τον Ιανουάριο και τον Δεκέμβριο και τον Φεβρουάριο και μετακλογικά. Και ενώ υπήρχε κυβέρνηση, δεν προχώρησε. Και θα σας θυμίσω και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο κυβερνητικός βουλευτής το ανακοίνωσε και το είπε. Εν τέλει, για να προχωρήσουμε παρακάτω, η Δημοτική Αρχή όμως προχώρησε. Θα βάλει χέρι και μέσα, θα μπει για το προχώρησε πράσινο. Η Δημοτική Αρχή αυτή τη στιγμή βρίσκονται συνεργεία ήδη μέσα και καθαρίζουν. Και το λέω πρώτη φορά από το κανάλι σας. Καθαρίζουν και τις επόμενες μέρες θα είναι ένα πάρκο τουλάχιστον να είναι καθαρό, να είναι προσβάσιμο, να μπορεί ο καθένας να πάει το περίπατο. Είναι ανοιχτές οι πόρτες, δεν είναι κλειδωμένο για να πει τουλάχιστον να το απολαμβάνει ο πολίτης. Εδώ θα ήθελα όμως να σας πω λίγο, κύριε Μυστηλόγλου. Το χαρακτηριστικό, την δυνατότητα που είχε η υπηρεσία και τι καταφέραμε μέχρι στιγμής. Λοιπόν, στην πόλη μας μέσα υπάρχουν περίπου 200 στρέμματα πάρκα. Πρασίνου, πάρκα. Χώροι πρασίνου. Είτε λέγονται πάρκα, είτε λέγονται νησίδες, είτε λέγονται παρτέρια μικρά ή μεγάλα. Αυτά είναι περίπου στα 195 στρέμματα πρασίνου, μάλιστα. Που οφείλει η Δημοτική Αρχή μαζί με την έπαυλη, γιατί μαζί, η έπαυλη είναι γύρω στα 20 στρέμματα. Μαζί και αυτή. Να, μαζί και αυτή. Οφείλει η Δημοτική Αρχή να έχει καθαρό. Μπράβο. Αυτά τα 200 στρέμματα στο περίπου καθαρίζονται από, προσέξτε καλά, από 18 μείον 2 άτομα που φύγανε με σύνταξη. Άρα με 16 μείναμε. 16. Λοιπόν, που σημαίνει ότι κάθε άτομο έχει στην ευθύνη του τουλάχιστον 23-33 στρέμματα, αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί. Τι σημαίνει αυτό? Και ένα αντικείμενο που δεν είναι να το περάσεις μια φορά το χρόνο. Μα γι' αυτό ακριβώς λέω. Δηλαδή αυτά τα 30 στρέμματα, μέχρι αν τα έχεις εκεί, λέω ξεκινώ από εδώ να φτάσω εκεί. Χρειάζεται να πας πίσω. Όταν φτάσει στα μισά, πάλι θέλει να πας πίσω. Γιατί είναι πράσινο, μεγαλώνει, θέλει περιποίηση. Να το ξέρει και ο Ροδιακός λαός. Γιατί είναι σημαντικό. Άρα φύση αδιανόητη υπηρεσία να καλύψει όλη αυτή την ανάγκη.
Μήπως έπρεπε να γίνουμε όμως πιο ενεργοί πολίτες, κύριε Κυριακή, λοιπόν, να είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι, αυτό... γιατί νομίζω ότι βέβαια μου δίνετε σε λίγο... χώρες είναι πιο ευαισθητοποιημένοι κατά τα ψέματα. Μου δίνετε λίγο την ανάγκη να απευθυνθώ βέβαια και στο ροδιακό λαό, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ξέρει και να γνωρίζει πώς μπορεί να βοηθήσει ο πολίτης. Ακριβώς. Λοιπόν, ο πολίτης απλά υπάρχει, πρέπει να έρθει σε μια συνεννόηση με την υπηρεσία. Αν και αυτό καθέστε δυνατό. Δηλαδή, ο καθένας μας έχει ένα χώρο πρασίνο απ' έξω από το σπίτι μας. Έχουμε την ευθύνη, κυρίως τουλάχιστον αν μπορέσουμε και είμαστε λίγο ευαισθητοποιημένοι, τουλάχιστον να το περιποιηθούμε μπροστά από το σπίτι μας. Εάν το δεντράκι αυτό... που είναι στο πεζοδρόμιο, τουλάχιστον μην το μαραίνουμε, μπράβο, τουλάχιστον τρίχνουμε λίγο νεράκι. Λοιπόν, αυτό είναι που το ένα. Στοιχίζει. Το δεύτερο είναι ότι θα μπορέσει όταν, όταν υπάρχουν κλαδιά, όταν υπάρχουν χώροι που πρέπει να πεταχτούν, γιατί εκεί είναι το μεγάλο το πρόβλημα. Πόλεμα, θα μπορούσε ο ίδιος ο δημότης να απευθυνθεί στην υπηρεσία και από εκεί πέρα με συνεννόηση να προχωρήσουμε στον καθαρισμό, στον μάζεμα, στην αποκονή, οτιδήποτε άλλο. Εκεί θα βοηθήσει πραγματικό κάθε πολίτης. Και είναι το μεγάλο στοίχημα. Γιατί δεν έχει νόημα να πάει η υπηρεσία να μαζεύσει τα κλαδιά και μετά από 2 ώρες. Σας μιλάω ειλικρινά. Μετά από 2 ώρες υπάρχουν πάλι στο ίδιο χώρο κλαδιά. Άλλα κλαδιά. Άρα τι θα γίνει. Ο Δήμος δηλαδή θα είναι έρμεος μιας κατάστασης όλων αυτών των χρόνων. Ο Δήμος δεν είναι απρόσωπος, κύριε Κυριακή. Ο Δήμος είμαστε εμείς. Εγώ να το πω έτσι πιο απλά. Γιατί δεν είναι δηλαδή η δημοτική υπάλληλη, ούτε το Δημαρχείο σαν κτίριο, ούτε και τα άλλα κτίρια τα δημοτικά. Αλλά εμείς είμαστε επί της ουσίας. Και λέμε, πέρασε το συνεργείο, μάζεψε κάτι. Ή ακόμα και καθυστέρησε να τα μαζέψει. Σημασία όμως ότι κάποια στιγμή τα μάζεψε. Και υπάρχουν πολλές, είναι αλήθεια, αιτίες που δεν τα μαζεύουμε. Γι' αυτό εγώ βάζω πρωταρχικούς στόχους περιοχές όπου συχνάζει πολλοί κόσμος. Δηλαδή είναι οι τουρίστες, παράδειγμα, όπως το μόνο ή κάποια άλλα, θα πρέπει να είναι βιτρίνα. Όχι ότι τα άλλα πρέπει να τα εγκαταλείψουμε, αλλά δεν μπορώ να το δίνω. Αυτό που λέτε, να περνάει σήμερα το συνεργείο να καθαρίζει και μετά την επόμενη μέρα να εμφανίζουν τα άλλα κλαδιά που μπορεί να είναι από κάποιο ιδιωτικό κήπο, από κάποια αυλή, από οτιδήποτε. Χωρίς να ειδοποιηθεί ο Δήμος. Είναι να καθαρίζει ένα πάρκο και να πάμε και δούμε και 10 τσάντες σκουπιδιών πεταμένες εκεί. Ναι. Το μεγάλο ζήτημα σήμερα είναι το εξής, ότι πώς θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε το πράσινο. Η συντήρηση. Το μεγάλο στίχημα είναι αυτό. Mm-hmm. Και εδώ χρειάζεται βέβαια και την συμπαράσταση και την εθελοντική δραστηριότητα του κάθε πολίτη. Όχι μόνο αυτό. Αλλά είναι πολύ σημαντικό το σκουπιδάκι να μην το ρίχνουμε κάτω και να το ρίχνουμε μέσα στον κάδο. Είναι ό,τι πιο σημαντικό είναι. Και σήμερα όμως. Δεν έχουμε και κάδους. Και δεν είναι ευθύνη της κάδους της Δημοτικής Αρχής. Χρόνια φωνάζουμε για τους κάδους. Και ακούμε ότι κάθε δημοτική θα πάρει και μικρούς κάδους που είναι για τα σκουπίδια. Δυστυχώς δεν καταφέραμε. Εδώ μάλιστα έχει και συγκεκριμένα σημεία που υπήρχαν αυτοί οι κάδοι στρογγυλοί, μεταλλικοί και λείπουν οι κάδοι. Κάποιος πήρε και τους κάδους. Μέχρι εκεί φτάνει ο πολίτης. Στην τελευταία ανακοίνωση του Δημάρχου έκανε μία πρόταση που το συζητούσαμε εδώ και πάρα πολύ και ωραία, όσον αφορά για το πρόγραμμα που υπάρχει στην υπηρεσία του, αγκαλιάζει το πάρκο ή το λέμε υιοθεσία. Υιοθεσία. Καλά το λέμε και ήδη έχει, και ήδη, έχει, ήδη στο γραφείο του βρίσκονται τα πάρκα που είναι διαθέσιμα στο γραφείο του Δημάρχου και ήδη συζητάει με τους ξενοδόχους για να μπορέσει. Άρα να η υιοθεσία τώρα τι αφορά, ότι αν το πάρει μία ξενοδοχική μονάδα παράδειγμα ή το φροντίζει για να το συντηρεί. Να το φροντίζει για να το συντηρεί. Τίποτα περισσότερο. Τίποτα περισσότερο. Όχι, όχι. Άρα ο κυπουρός να πω του ξενοδοχείου θα έχει και άλλη μία δουλειά να κάνει, μια δύο φορές την εβδομάδα, μια φορά στις 15, βέβαια, να πάει να περιποιηθεί το πάρκο. Βέβαια αυτό είναι και συνεπάγεται, θα πρέπει να έρθει σε μια συμφωνία. Είναι δύσκολο βέβαια στη χρονική στιγμή που υπάρχει. Εδώ δεν μπορεί να περιποιηθεί το δικό του χώρο και δεν έχουν και προσωπικό εξωτερικό και αυτοί αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Υπηρεσία όμως, κύριε Μυστηλόγλου, δεν μένει εκεί και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Έχουμε έτσι ανεβεί λίγο τον πύχη όσο αφορά για τα κάποια έργα που πρόκειται να γίνουν. Mm-hmm. Αφορά για τα 2 φυτώρια που αναβαθμίζονται, ένα έργο που ήδη έχει υπογράψει ο εργολάβος, είναι το ποσόν γύρω στα 80.000 ευρώ. Το ένα είναι στο Μοντεσμίθ, αυτό που το ένα είναι στο Μοντεσμίθ, το άλλο είναι στον Άι Γιάννη, στον Ζωταφείο από πίσω. Μάλιστα. Αυτά τα 2 φυτώρια αναβαθμίζονται τώρα. Στον Άγιο Δημήτριο πίσω. Στον Άγιο Δημήτριο, συγγνώμη. Ναι. Αυτά τα 2 φυτώρια αναβαθμίζονται και με ένα έργο που έχει υπογράψει ο εργολάβος πριν, αν θυμάμαι καλά, πριν 10 μέρες. Είναι να εγκατασταθεί και στους χώρους ώστε να προχωρήσει. Θα παράγουμε φυτά, επομένως. Θα παράγουμε φυτά. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο έργο που είχε κολλήσει τα τελευταία χρόνια σε κάτι προσφυγές που είχαν γίνει, στις υδρευλικές εγκαταστάσεις σε παρτέρια και νησίδες. Ναι,
υπάρχουν πάρα πολλά παρτέρια και νησίδες που δεν, που δεν έχει νερό και εκεί καλείται η υπηρεσία. Είναι και καλασμένα τα υδραυλικά από πολύ καιρό. Καλείται η υπηρεσία να έχει την υδροφόρα και να γυρίζει, να υπάρχει προσωπικό ώστε να ποτίζει μόνο. Αυτό βέβαια είναι και χρονοβόρο και δαπανηρό. Είναι το έργο αντιστοιχεί σε περίπου 100.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Για να πάνε να ποτιστούν με υδροφόρα ή να γίνει η αποκατάσταση. Να γίνει αποκατάσταση και όπου δεν υπάρχουν νερό σε παρτέρια να τοποθετηθούν. Μάλιστα. Υπάρχουν άλλες τρεις μικρές μελέτες όσον αφορά για την αναβάθμιση αισθητικής εικόνας σε σημεία της πόλης μας. Το ένα είναι στην πλατεία της Νέας Μαρίνας, στην παλιά ΔΕΗ που λέμε, απ' έξω τις δύο νησίδες. Δύο-τρία υπάρχουν. Εκεί έχει γίνει ένα πολύ ωραίο σχεδιάκι που θα αναβαθμιστεί το απαρτέρι Αγίνα. Θα το κάνει από την επιστασία η ίδια υπηρεσία. Και εκεί πιστεύω να... Νομίζω χρειάζεται. Τώρα χρειάζεται. Να έχει ολοκληρωθεί. Όπως και στην είσοδο Ελευθερίας, εκεί πέρα που είναι η ΔΕΗ σήμερα, στο δεξί, εκεί πέρα που ήταν τα ελαφάκια. Στο σημείο εκείνο ήδη υπάρχει ένα πάρα πολύ όμορφο σχεδιάκι που το έχει κάνει η ίδια υπηρεσία. Οπότε δεν έχουμε και πρόβλημα να λέμε αυτό ξαναχορτάριασε, άρα πρέπει να το καθαρίσουμε, γιατί θα είναι πάρκο εσωτερικά. Θα περνάει ο ζωής, θα βλέπει την Τάφρο να πούμε. Είναι κομμάτι της Τάφρου εκείνο επέκταση. Σαφώς. Θα το βλέπει όμορφο με λουλούδια μέσα. Στοχεύουμε σε τέτοιου είδους σημεία ώστε να μπορέσουμε να παρεμβάσει παρά από τον δύσκολο. Και ευελπιστούμε να έρθει αυτή η κοινοφελή εργασία που περιμένουμε εδώ και μήνες αρκετούς. Για να ο κόσμος να πιάσει δουλειά, είναι αλήθεια. Σαφώς περιμένουμε. Από ό,τι πληροφορήθηκα τελευταία, μου είπαν ότι και μέσα στην. Είτε περιμένουν το Δημοτικό Συμβούλιο, λογικά μέσα στην άλλη εβδομάδα. Μέσα σε 10 μέρες πιστεύω να έχουν ολοκληρώσει η διαδικασία. Πόσα άτομα θα προσλάβει ο Δήμος μέσα από την κοινοφελή αυτή η εργασία και για πόσο χρόνο. Κοιτάξτε, η στόχη είναι. Η πεντάμινη στόχη είναι κοινοφελή εργασία. Είναι πρόγραμμα μέσω ΟΑΕΔ. Καθαριότητα, αυτά. Όλα αυτά. Ένα στοιχείο χαρακτηριστικό που υπάρχει σε αυτό και είναι πολιτική της Δημοτικής Αρχής είναι οι ανθρώποι που θα προσληφθούν από χωριά θα μείνουν στα χωριά τους. Θα μείνουν στα χωριά τους. Γιατί από τη μία δεν μπορείς να επιβάλλεις τώρα τον κάθε μασαρενό με ένα κόστος μικρό. Να έρχεται κάθε μέρα με το αυτοκίνητο με το να ταλαιπωρείται. Να τον αφήσουμε εκεί να κάνει δουλειά του χωριού. Να στελεχώσει τα τοπικά μας που τόσο τα έχουν ανάγκη και αυτά. Γιατί πραγματικά και οι προέδροι. Οι προέδροι κρατάνε. Τα τοπικά συμβούλια που είχαν παράπονο και την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Κρατάνε τις Θερμοπύλες οι προέδροι. Κρατάνε, αλλά δεν βλέπω ότι έχουν παράπονο. Δεν βλέπουν να γίνει. Έχουν παράπονο και ορθώς έχουν παράπονο. Γιατί από τη μία οι προμήθειες δεν είναι επαρκείς σε αυτή τη χρονική περίοδο. Είμαστε μια χρονιά που είμαστε μείον 10 εκατομμύρια κάτω. Οπότε καταλαβαίνετε τις προμήθειες. Τρίτον, δεν μας έχει έρθει. Υπάρχουν ιδιαίτερη πατρίδα στις Καλυθιές. Είναι ο Μιχάλης ο Καφετζής. Ο καφετζής εκεί πρόεδρος. Και λέω τώρα, πόσο πράσινο έχει ο Δήμος Καλυθέας ο πρώην. Αρκετό, είναι και το χαλιράκι μέσα. Αρκετό. Λοιπόν, με τι προσωπικό με να το περιποιηθεί. Με δύο άτομα. Λοιπόν, δύο Κυπουρούς δεν έχει το χειρότερο ξενοδοχείο να το πω έτσι απλά. Με δύο άτομα, ναι. Με δύο άτομα. Μέλη, δεν είναι αυτή η έκθεση τόσο πράσινο που είχε το χαλιράκι, τόσο απλά. Με δύο άτομα. Και πόσο. Με δύο άτομα το περιποιηθεί. Και όχι μόνο αυτό. Και όχι μόνο αυτό, κύριε Μισηλόγλου, εδώ θα πρέπει να τα λέμε και όλα. Και κάνουμε σημεία που είναι ακόμα και τη περιφέρεια. Οι νησίδες αυτές, εμείς τα κάνουμε. Οι νησίδες, αν λέμε αυτή τώρα είναι αλφαέψουν, η περιφέρεια. Ναι, αλλά οι νησίδες στο Φαλιράκι την κάναμε εμείς. Την έκανε ο Δήμος. Την έκανε ο Δήμος. Γι' αυτό είναι και διαφορετικά τα φυτά, κύριε Σαφώς. Είναι χαρακτηριστικό ότι όντως ζούμε έτσι σε μία περίοδο πάρα πολύ δύσκολη και εδώ θα έπρεπε όλη η κοινωνία να βάλει πλάτη σε αυτό το εγχείρημα. Πραγματικά είναι μια προσπάθεια που γίνεται πρώτον από τους εργαζόμενους, δεύτερον από τους ίδιους τους αιρετούς, πραγματικά σε κάθε πόστο, κάθε ένας συνάδελφός μου, το τι δυσκολίες υπάρχουν ακόμα για να ξεπεραστούν μία βίδα. Σας το λέω έτσι πολύ χαρακτηριστικό για να καταλάβετε. Την μία βίδα και η μεγάλη προσπάθεια που κάνει από το πρωί μέχρι το βράδυ ο Δήμαρχος. Είναι χαρακτηριστικό. Το ότι δεν λειτουργεί το σύστημα είναι θέμα του κράτους. Γιατί με τον Καλλικράτη πολλά άλλαξαν, αλλά δεν άλλαξαν για το καλύτερο. Άλλαξαν για το χειρότερο. Γιατί όπως πολύ σωστά αναφέρω το παράδειγμα, μία βίδα δεν μπορείς να την αγοράσεις.
Σαφώς. Δεν μπορείς να αγοράσεις μια βίδα. Δηλαδή η διαδικασία και η χαρτούρα που χρειάζεται για αυτή τη μια βίδα, που δεν θα είναι μια, θα είναι παραπάνω και άλλα πράγματα κλπ. Να πάρεις και την θετική γνωμοδότηση του Επιτρόπου, που καλώς το κάνει αυτό, για να γίνονται άσκοπα. Αλλά ξέρετε, είναι να έρχεται να σου λέει, μα γιατί να πάρεις αυτή τη βίδα. Δηλαδή η σκοπιμότητα να ελέγχεται. Άλλο το παράνομο, η παρανομία. Αλλά το ότι η βίδα είναι απαραίτητη για το αυτοκίνητο το οποίο πρέπει να συντηρηθεί, το πρέπει να λειτουργήσει, γιατί λες, εντάξει, έχω 10 αυτοκίνητα και στο τέλος είναι 5. Τα 5 δεν μπορούν να λειτουργήσουν γιατί μπορεί να μην έχουν ανταλλακτικά. Θα σας μεταφέρω μία φράση εμβρασμό η ψυχής πολλών συναδέλφων μου, ναι, που είπανε σε αυτόν τον επίτροπο, ας έρθει να δικήσει ο ίδιος. Ναι, μα δεν είναι αυτό το αίτημα, βέβαια, επειδή ο επίτροπος δεν είναι σημερινό φαινόμενο και εμείς δεν έχουμε με το πρόσωπο, έχουμε με το θεσμό. Ναι. Το πρόσωπο καθόλου δεν μας ναι, δεν έχουμε, δεν έχουμε να κάνουμε το θεσμό. Και έλεγε, μακάρι ο επίτροπος να ήταν ένα γραφείο μέσα στο Δημαρχείο. Καθημερινά να ελέγχει να γίνεται. Αυτό το έχει πει και ο Δήμαρχος. Δεν είναι δηλαδή και δύσκολο. Δεν γίνεται. Γίνεται να βρεθεί τρόπος να γίνει. Δεν φταίει ο ίδιος. Αλλά ο θεσμός, το κράτος σας το δει να υπάρχει σε μεγάλους Δήμους. Γιατί είμαστε ο ένατος μεγαλύτερος Δήμος της χώρας. Σε μεγάλους Δήμους που έχουν προβλήματα. Και είναι δυσκίνητη, και είναι για τουριστική δήμη. Κύριε Μεστιλόγλου, το νησί μας είναι τόσο μεγάλο. Ο Δήμος μας είναι τόσο μεγάλος, έχουμε, να κάνουμε, έχουμε να κάνουμε με το καλοκαίρι πάνω από μισό εκατομμύριο κόσμο. Έχουμε να κάνουμε ότι ένα σημαντικό του ΑΕΠ της χώρας μας χρηματοδοτεί το κράτος αυτό. Έχουμε να κάνουμε με μια ολόκληρη κοινωνία που είναι ένα μικρό κρατήδιο η Ρόδος. Εντάξει. Και δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να προσπαθούμε να έχουμε καθαρά τα πάρκα μας, την καθαριότητά μας, υψής της σημασίας πράγματα και να μην μπορούμε να πάρουμε το μπεκάκι για να μπορέσουμε να φυτέψουμε ή να ποτίσουμε το δεντράκι. Πραγματικά. Δεν το έχουμε φτάσει σε ένα όριο. Έχουμε φτάσει σε ένα όριο. Και πώς θα αναπάρεις από την τσέπη σου. Μέχρι ένα σημείο και εσύ θα στερέψεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και βέβαια να πω ότι από σήμερα έχουμε και ακριβότερες συγκοινωνίες. Καθότι το 30% έχει ανέβει το ΦΠΑ. Χωρίς να υπάρχει έκπτωση εδώ στις συγκοινωνίες αυτές, δεν υπάρχει το μείον 30% που είμαστε νησιά. Γιατί είναι, είναι μια διαφορετική μέρα, κύριε Μεστιλόγλου. Είναι μια διαφορετική μέρα και εδώ από το κανάλι σας θα απευθύνω τις ευθύνες που έχουν κάποιοι που μέχρι πρωτίστως ήταν κόκκινες γραμμές. Ήταν κόκκινες γραμμές και αυτές οι κόκκινες γραμμές και οι κόκκινες γραμμές έχουν γίνει, ναι σε όλα, και να πέφτει ένας φόρος, ας το πω διαφορετικά, μια διεκδίκηση του Ροδιακού λαού. Είναι απλά τα πράγματα εκεί. Μια διεκδίκηση να μην μπορούμε να το κρατήσουμε. Δεν μπορεί δηλαδή να λες τα πατατάκια, τα τσίπς δηλαδή που τα τρώει ο φτωχός. Θα είναι το παιδάκι που θα πάει σχολείο έξω, που θα διασκεδάσει κάτι. Και είναι φθηνόμενο. Δηλαδή δεν είναι κάτι που έχει 1,5-2 ευρώ. Και να λες το πάω στο 23%. Και το σουβλάκι το οποίο είναι πάλι το φαγητό του φτωχού, να λες επειδή έχει ντομάτα και πιπεριά μέσα. Είπαν πιπεριά, δεν είπαν ντομάτα, γιατί ντομάτα έχει μέσα. Επειδή πιπεριά λέει θα είναι με 23%. Αν το πάρει με πίτα και το κρέας. Δεν θα έχει 23% ή στο 13%. Να είναι τρελό. Σας το χαρακτήρισε ο συνάδελφος κύριος Ψηλάκης. Σας το ανάλυσε. Το θέμα το ανάλυσε, το ρώτησε και λέω αν πάρω το κρέας και πω κάνε μου το κοιμά, λέει πρέπει να το πάω στο 23%. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή το κρέας πάρτε και επειδή θα δουλέψει μερικά δευτερόλεπτα, θα μου είσαι κάποιο ρεύμα για αυτού παροχή υπηρεσιών, αλλά δηλαδή θα του πω παράνομα κάνει το κοιμά για να το πάρω φθηνότερο. Θα παρανομήσει ο χάσαμπη τη γειτονιά. Αυτό ακριβώς. Το σούπερ μάρκετ δεν θα παρανομήσει. Η μεγάλη επίγηση. Άλλο κρεοπόλη γειτονιά θα παρανομήσει αναγκαστικά. Σε αναγκάζει να παρανομήσει. Σε αναγκάζει. Μα τώρα είναι γελίο να λες το κρέας έχει 10 ευρώ παράδειγμα που παίρνω, κάνε μου το κοιμά και θα μου στοιχήσει 11. Θα μου πάει άλλα 2 ευρώ. Γιατί. Δυστυχώς εκεί φτάσαμε, κύριε Μεστιλόγλου. Και τι θα πάρουμε εμείς, θα κάνουμε με μαχαίρια τον κοιμά από μόνο. Δηλαδή εντάξει, μπορούσε, λέω είναι δουλειά του ποδαριού για μένα. Μπορούσε να βρεθεί τρόπο να πάρει και την αύξηση του ΦΠΑ από κάπου. Και δεν ξέρω τώρα από τον αγρότη πώς θα τα πάρει, γιατί κύριε Μεστιλόγλου, να βάλουμε τα πράγματα σε σειρά. Καταρχήν μιλάμε για 340 εκατομμύρια που στόχευσε η κυβέρνηση για να μπορέσει να εξισορροπήσει το συντελεστή του ΦΠΑ. Τα 340 εκατομμύρια μπορούν να βρεθούν από αλλού, από άλλους πόρους. Το έχω πει πολλές φορές. Μπορούσαμε να είχαμε βάλει 1 ευρώ
ένα ευρώ στον, στην διανυκτέρευση. Εδώ μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο που έτσι, και εδώ που θα είχε και αντιπίδευση. Και δεν θα παραπονεθεί ο τουρίστας. Γι' αυτό. Μα ήδη, αλλά δώσει συγγνώμη, φθηνό ΦΠΑ να ξέρει ότι πάει σε μια χώρα φθηνή. Ήδη στην Ιταλία υπάρχει. Ήδη στην Ιταλία υπάρχει. Στην Ισπανία υπάρχει. Στη Γαλλία υπάρχει. Συγγνώμη, δεν μπορούσε να γίνει εδώ. Και θα έπρεπε δηλαδή ο πολίτης, ο νησιώτης που ζει στο νησί και πληρώνει παραπάνω, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, για το μεταφορικό ισοδύναμο. Κάνω δουλειές του ποδαριού και αν θέλει κανείς να αποδείξει το αντίθετο και να με πείσει και να μου πει ότι δεν είναι έτσι. Υπάρχει ο αντίλογος, το είπατε πολύ σωστά, 1 ευρώ αναδιανυκτέρευση που δεν του στοιχίζει πολύ, θα δώσει 10 ευρώ δηλαδή στις 10 μέρες που θα μείνει στη Ρόδο και θα έχουν και ανταποδοτικότητα, αν θέλει, να τα πάρει ο Δήμος, θα τα διαχειριστεί, αν θέλει, το πάει και έτσι και να αφήσει και στο κράτος. Ας αφήσει ένα μέρος να εξισορροπεί. Μα δεν καταλαβαίνω. Και ο ίδιος ο Δήμος μετά θα τους έλεγε. Θα το κράτος, έτσι είναι. Πάρτε τα 340 εκατομμύρια να εξισορροπήσετε και να ισοσκελίσετε τον προϋπολογισμό. Είναι μπακαλίστικη λογιστική, να το πω πιο απλά, κύριε Κυριαζή. Είναι μπακαλίστικη λογιστική. Γι' αυτό δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Απλά αυτό που κατάλαβα εγώ τελικά μάλλον δεν διαπραγματιζόμαστε. Δεν είμαστε 5 και 6 μήνες και ούτε τώρα δεν διαπραγματευόμαστε. Γιατί πάμε εμείς στο έγγραφο και ό,τι μας πούν παραπάνω λέμε ναι. Λοιπόν, οι άνθρωποι σαφώς και δεν γνωρίζουν, είναι πολύ μακριά από εμάς, αν έχουν στον τόπο μας μόνο σαν τουρίστες, αλλά επωφελούν για άλλα πράγματα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί ώρες θα μπορούσαμε να συζητούμε, κύριε Κυριαζή, για όλα αυτά τα πράγματα. Τελειωμό δεν έχουν. Πάλι θα έχουμε τη δυνατότητα και θέλω να έρθω να χαζέψω εκεί στη Ροδική Επαυλή, που είναι ένα από τα ωραιότερα περιπατητικά πάρκα της πόλης της Ρόδου και όλων των νησιών. Δεσμευόμαστε από εδώ τις επόμενες μέρες, μόλις ολοκληρωθεί, θα πάμε με την κάμερα. Δουλειά, να γίνει η δουλειά ακριβώς έτσι, γιατί θα το χαρώ και να μην είναι εκεί πέρα στέκει για κάποιους οι οποίοι έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα. Μιλούμε για τους ναρκωμανείς. Εντάξει, κάπου πρέπει να το δούμε και αυτό το θέμα και είναι θέμα της πολιτείας πλέον και δεν είναι μόνο του Δήμου. Το κεντρικότερο σημείο της πόλης. Στην καρδιά της πόλης θα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Να σας ευχαριστήσω και πάλι, κύριε Κυριαζή, να ευχαριστήσω και εσάς, αγαπητοί τηλεθεατές, που ήσασταν και σήμερα κοντά μας εδώ στην πρώτη έκδοση, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα στις 4.30. Χρόνια πολλά και πάλι σε όσες και όσοι γιορτάζουν, στον Ηλία, την Ηλιάνα, τη Λιάνα, και να θυμίσω και πάλι ότι πολλά και περισσότερα γεγονότα της ημέρας μπορείτε να παρακολουθήσετε στις ειδήσεις της τηλεόρασης ΩΜΕΓΑ στις 8.30. Καλό σας βράδυ.